οποίο πολιτικό του Δημήτρη Άλτα. Την εργασία βέβαια θα τη διαβάσει ο Γιώργο Καπλάνη. Αλλά θα διαβάσω το βιογραφικό του κύριου Άλτα. Είναι γιατρό καρδιολόγο και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ιδιωτεύει από το 1992, ασχολείται με την αρχαία ελληνική ιστορία και φιλοσοφία και έχει αρθογραφείς και έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις για την επικούρια φιλοσοφία. Είναι μέλος των φίλων Επικούριας Φιλοσοφίας Κήπος Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Γιώργος Καπλάνης στο βήμα. Θα προσπαθήσω να είμαι αντάξιος του φίλου μου, του Δημήτρη του Άλτα, με τον οποίο συμφωνώ στο κάτω-κάτω, σε όλα, σχεδόν σε όλα, ε, να σκεφτείτε ότι η επιθυμία μου να είμαι πιστικός ξεκινάει από την παρατήρηση προς τον Άλτα. Όταν κάνει η ομιλία ο Άλτας, ο Δημήτρης ο Άλτας έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι φοράει γραβάτα ε, και γι' αυτό εγώ φόρησα γραβάτα σήμερα. Ε, για πρώτη φορά μετά από τότε που παντρεύτηκα. Ε, το δεύτερο είναι ότι παραμένει σοβαρός. Αυτό το δεύτερο θα το παλέψουμε. Ε, εν πάση περιπτώσει, να πω ξεκινώντας κάτι που το συνηθίζουμε στον κήπο της Θεσσαλονίκης, επισημαίνουμε ότι η πολιτική, η ιδεολογία και όλα αυτά είναι τα ναυτάκια και ότι η φιλοσοφία είναι ο καπετάνιος. Έτσι κάθε φορά που μας λένε, Παιδιά, ωραία τα λέτε φιλοσοφικά, πείτε μας και ιδεολογικά που βρίσκεστε για να καταλάβουμε. Λέμε ότι εμείς δεν είμαστε ναυτάκια, εμείς είμαστε οι καπεδαναίοι. Ας προχωρήσουμε όμως χωρίς παρεμβολές. Επίκουρος και πολιτική. Το ερώτημα, εάν συμβαδίζει η φιλοσοφία του επίκουρου με την ενασχόληση με την πολιτική, έχει τεθεί πολλές φορές και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις ανάμεσα στους κήπους και γενικότερα. Η προφανής αυθόρμητη απάντηση στο ερώτημα είναι ότι ο Επίκουρος σαφώς συστήνει όχι μόνο την αποχή από την πολιτική προς διαφύλαξη της αταραξίας της ψυχής, αλλά και το περίφημο λάθε σα, δηλαδή να περνά κάποιο απαρατήρητος, οχυρωμένος πίσω από την ανωνυμία του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την πολυπραγμοσύνη, που εξαντλούν άσκοπα τον πολύτιμο χρόνο της σύντομης ζωής μας από μια άλλη όμως σκοπιά, ο στόχος της ατομικής ευδαιμονίας που επιδιώκει ο Επικούριος επιτυχάνεται ευκολότερα σε συνθήκες κοινωνικής ευημερία και ευρυθμίας, που δυστυχώς είναι συνάρτηση της πολιτικής. Το δίλημα είναι ότι αν δεν συμμετέχεις στις αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την κοινωνική ευημερία και τη δική σου ψυχική γαλήνη, συνεπώς, τότε γίνεσαι έρμεο των αποφάσεων των άλλων που μπορεί να σου προκαλέσουν ασύγκριτα μεγαλύτερη ταραχή από εκείνη που προκαλεί η ανασχόληση με την πολιτική. Αν ο επίκουρος δεν έδινε σημασία στην κοινωνική ευρυθμία, σαν προϋπόθεση της επίτευξης της ατομικής ευδαιμονίας, δεν θα είχε κανένα λόγο να ασχοληθεί με το κοινωνικό συμβόλαιο, καθώς και με την έννοια του δικαίου στην κοινωνία ούτε θα παρότρινε τους μαθητές του στην ένθερμη συμμετοχή στις γιορτές και στις εκδηλώσεις της πόλης. Δεν θα είχε και κανένα λόγο να ξεκαθαρίσει ότι ο Επικούριος δεν θα γίνει ποτέ τύραννος. Ο Επίκουρος, άλλωστε, δέχεται τη συμμετοχή στα κοινά τόσο σε κατάσταση άμεση κινδύνου για την κοινωνία, όσο και για εκείνον, που η αποχή του από την πολιτική θα του προξενούσε μεγαλύτερη ταραχή. Αυτό το λέει απερίφραστα ο καλός άνθρωπος και καλός ε, στοϊκός, σενέκας. Το λέει απερίφραστα σε μία επιστολή του. Συνεπώς, η απόλυτη απαγόρευση της πολιτικής στον Επικούριο δεν υφίσταται. Η φιλοσοφία του Επίκουρου λειτουργεί σαν μία ζυγαριά ακριβίας, όπου κάθε στιγμή και για το κάθε τι προσμετράται το ισοζύγιο πόνου ιδονίσης. Η ακρίβεια της ζυγαριάς εξαρτάται από τη φρόνηση. Το αποτέλεσμα ωστόσο της ζύγησης είναι προσωπική υπόθεση. Αφού ο καθένας δίνει τη δική του βαρύτητα στον πόνο και την ειδονή σε κάθε περίσταση. Θα ασχοληθεί λοιπόν ο επικούριος με την πολιτική και θα δεχτεί να διακυβεύσει την προσωπική του αταραξία και ασφάλεια όταν θεωρήσει ότι το κέρδος από τον αγώνα του για την αντιμετώπιση μιας δυσάρεστης πολιτικής κατάστασης ή κάποιου εξωτερικού κινδύνου, θα είναι πολλαπλάσιο για αυτόν και την κοινωνία. Σκοπός μου εδώ δεν είναι να πολιτικολογήσω. Γι' αυτό δεν θα ακούσετε κανένα πολιτικό επιχείρημα. Επίσης, δεν θα ακούσετε κανένα ιδεολογικό επιχείρημα. Σκοπό είναι να σκεγγραφίσω το περίγραμμα μια κατά τη γνώμη μου επικούρια πολιτική και να περιγράψω το είδο του πολιτικού με επικούρια θέαση των πραγμάτων και το πώ αυτό θα οργανώσει τη δράση του. Θα έλεγα την πράξη του. Και θα βασιστώ γι' αυτό στην περιγραφή του Διογέννη Λαερτίου για τον επικούριο σοφό, μια και τον πραγματικό πολιτικό πράγματι πρέπει να τον διακρίνει η φρόνηση και η σοφία. Η επικούρια πολιτική. Συνδυάζει την πολιτική του εφικτού στην παρούσα χρονική συγκυρία με την στρατηγική σχεδιασμού μελλοντικών στόχων, που θα διαμορφώσουν μακροπρόθεσμα το εφικτό του αύριο, πάντα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ευδαιμονίας. Απαιτείται σαφήνεια στόχων και προσεκτικός σχεδιασμός στρατηγικής που θα περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό το ρόλο του αστάθμητου παράγοντα. Βέβαια, ο επικούριος πολιτικός γνωρίζει ότι ακόμα και, ο, και οι πλέον ορθολογικοί σχεδιασμοί δεν αποβαίνουν πάντα στο αναμενόμενο αποτέλεσμα ακόμα και αν οι προβλέψεις είναι έλογες και βασίζονται στα πραγματικά δεδομένα. Αυτά τα γράφει ο Φιλόδημος ο, Γα, ο Γαδαρινός στο Περιπαρισίας. Έτσι, η ύπαρξη ενός ή περισσότερων εναλλακτικών σχεδίων κρίνεται πάντοτε απαραίτητη. Ο επικούριος πολιτικός δεν βραχικυκλώνεται από ιδεολειψίες και μεταφυσικές δοξασίες. Τα πραγματικά προβλήματα απαιτούν εφικτές, βιώσιμες λύσεις, έστω και αν αυτές δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αλλά πάντα με την προοπτική του κοινωνικού κέρδους σε βάθος χρόνου. Ο επικούριος πολιτικός ποτέ δεν θα ενστερνιστεί πολιτικές που αρνούνται την ύπαρξη της κοινωνίας. Που αρνούνται την ύπαρξη της κοινωνίας. Όπως οι νεοφιλελεύθερες θεωρίες επιτάσσουν. Ο επικούριος δεν θα ασχοληθεί με, τις, με βαθιστόχαστες αναλύσεις γενικές και αόριστες κάνοντας επίδειξη γνώσεων και ρητορικής ιδινότητας. Δεν θα καταγγείλει τους πάντες και τα πάντα με στόμφο από τα μπαλκόνια, αλλά με παρησία. Σαφήνια και τεκμηριωμένα θα διατυπώσει την πρότασή του έστω και αν γνωρίζει ότι πολλοί θα δυσανασχετήσουν. Άλλωστε, δεν έχει στόχο να αρέσει, αλλά να ωφελήσει. Είναι σοβαρός, αυτάρκης άνθρωπος, με αυτοεκτίμηση και τίποτε δεν του προσθέτει ο έπαινος των πολλών. Δεν επιδιώκει γι' αυτό δόξα και υλικό πλούτο, αφού γνωρίζει καλά ότι δεν είναι αυτά που θα του προσφέρουν ασφάλεια και ευδαιμονία, αλλά η φιλία των ανθρώπων. Εδώ ο Δημήτρης Σουάλτας κάνει μια αναλογία ανάμεσα στην εξουσία και το χρήμα. Ζώντας κανείς ελεύθερα, λέει ο δάσκαλος, δεν μπορεί να αποκτήσει μεγάλη περιουσία, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο χωρίς δουλικότητα προς τον όχλο και την εξουσία. Μπορεί ωστόσο να έχει όλα τα απαραίτητα σε διαρκή αυθονία και αν τύχει να τα αποκτήσει μεγάλη περιουσία εύκολα θα την μοιράζεται κατά πώς πρέπει κερδίζοντας την έννοια των συνανθρώπων του. Άλλωστε η, αποκ... η προσπάθεια απόκτησης και διατήρησης υλικού πλούτου είναι συνειφασμένα με άγχος και ψυχική ταραχή που μόνο σε δυστυχία μπορεί να οδηγήσει ενώ θα προκαλέσει το φθόνο των συμπολιτών του. Η αυτάρκεια του... Τον οχυρώνει από τους πειρασμούς της εξουσίας και τον κρατά μακριά από ανομολόγητες συναλλαγές, χρηματισμούς και πλεκτάνες, διαφυλάττοντας έτσι την ελευθερία της βούλησης του. Ο ίδιος αισθάνεται μεγαλύτερη ειδονή στο να προσφέρει παρά να ωφελείται. Ο πολιτικός μας είναι ένας βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος. Δεν κάνει διακρίσεις που βασίζονται στην κοινωνική θέση το φίλο ή την περιουσία των συμπολιτών. Γι' αυτό τους αντιμετωπίζει όλους σαν φίλους, με τα ίδια μέτρα και σταθμά και πάνω απ' όλα με δικαιοσύνη, γιατί κανείς να μην βλάπτεται, αλλά να ωφελείται από την κοινωνική συμβίωση. Επιδιώκει την ατομική του ευδαιμονία μέσω της ευδαιμονίας του συνόλου. Δεν επιβάλλει τη γνώμη του, ούτε εμφανίζεται σαν θεματοφύλακας της απόλυτης αλήθειας, θεωρώντας τον εαυτό του σοφότερο των άλλων. Αλλά με πραότητα, σαφή, λιτό και τεκμηριωμένο λόγο, παραθέτει τα επιχειρήματά του, προσπαθώντας να πείσει τους συνομιλητές του, ενώ με προσοχή και σοβαρότητα ακούει και ζυγίζει τα επιχειρήματα των άλλων. Τη διαφωνία του θα την εκφράσει χωρίς ηρωνικά σχόλια, και άχρηστα προσβλητικά υπονοούμενα προς τους συνομιλητές του, που δημιουργούν ένταση και αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης. Όταν του τίθεται συγκεκριμένο ερώτημα, δίνει, εάν γνωρίζει, συγκεκριμένη απάντηση. Ή παραδέχεται με παρησία ότι δεν γνωρίζει. Οι νεφελώδεις και αόριστες απαντήσεις, οι διαλεκτικές ακροβασίες, τα σοφίσματα και ο ανόητος διληματικός λόγος, δεν χαρακτηρίζουν τους επικουρίους. Την πολιτική του πράξη τη στηρίζει στη φρόνηση και τον ορθό λόγο, γνωρίζοντας ότι είναι προτιμότερο να αποτύχεις σε κάτι βασιζόμενο στη φρόνηση, παρά να πετύχεις βασιζόμενος στην τύχη. Και την καλοπροαίρετη κριτική θα τη δεχτεί, αφού γνωρίζει ότι δεν είναι αλάθητος, ούτε και ο σοφότερος των ανθρώπων, και ότι το καλό αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από τις καλές προθέσεις, αλλά και από την τύχη, και την ικανότητα και διορατικότητά του να επιλέξει τις κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου. Στρατηγικές που η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι πάντα εμφανής εκ των προτέρων. Ποιο είναι λοιπόν ο φαινότυπος ενός τέτοιου πολιτικού. Άνθρωπος χαμηλών τόνων, γαλήνιος και σοβαρός, ορθολογιστής με σαφείς απόψεις και τεκμηριωμένο λόγο που ασχολείται με την ουσία των πραγμάτων, επιδιώκοντας να είναι αποτελεσματικός και δίκαιος στην άσκηση της εξουσίας προς όφελος της ευδαιμονίας του συνόλου, μέσω του οποίου επιδιώκει την προσωπική του ευδαιμονία. Δυσάρεστος συχνά στους πολλούς, γιατί δεν χαϊδεύει αυτιά, ούτε διαφθείρεται, ούτε υπολογίζει το περιβόητο πολιτικό κόστος. Δεν χαρίζεται σε κανένα και δεν οργίζεται με κανένα. Υπάρχουν όμως σήμερα τέτοιοι πολιτικοί. Όσο γράφω αυτό το κείμενο, λέει ο Δημήτρης, μια μορφή έρχεται στο νου μου. Η καλοσυνάτη μορφή του πρώην Προέδρου της Ουρουγουάης, Χωσέ Μουχίκα, παλιού ηγέτη των Τουπαμάρος, που έμεινε στην ιστορία σαν ο φτωχότερο πρόεδρος στον κόσμο, αφού ποτέ δεν εγκατέλειψε το αγροτό σπιτό του, το παλιό του θρηλυκό σκαραβαίο, το Volkswagen, και τις αγροτικές του δραστηριότητες και αρκούνταν στο ένα δέκατο του μισθού του παραχωρώντας το υπόλοιπο στην κοινωνική πρόνοια της χώρας του. Ο ίδιος όμως δήλωνε εντός εισαγωγικών «Με αποκαλούν φτωχό, αλλά εγώ δεν νιώθω έτσι. Φτωχό είναι όποιος αγωνίζεται να διατηρήσει ένα πολυτελές επίπεδο ζωής, επιθυμώντας διαρκώς όλο ένα και περισσότερα υλικά αγαθά». Κλείνει. Ο πρόεδρος που με την πολιτική του και το προσωπικό του παράδειγμα κέρδισε το σεβασμό και την αγάπη όχι μόνο των συμπατριωτών του, αλλά και όλου του κόσμου, δήλωσε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιλέξει, Ήρθαμε στη ζωή για να κατακτήσουμε την ευτυχία. Όμω η ζωή είναι σύντομη και μα ξεγλιστρά. Καμία απόκτηση αγαθού δεν αξίζει όσο η ζωή μα. Είναι θεμελιώδε και στοιχειώδε αυτό. Όπω είπε και ο Επίκουρο. Φτωχό δεν είναι αυτό που έχει λίγα, αλλά αυτό που αποζητά όλο και περισσότερα. Που, επιθυ... που επιθυμεί και άλλα και άλλα και άλλα χωρί τέλο. Εδώ κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο Μουχίκα ανέφερε συγκεκριμένα τον επίκουρο, όπω είδατε. Θα μου πείτε ότι ο Μουχίκα είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Τότε εγώ θα σα απαντήσω ότι στο χέρι μα είναι να κάνουμε την εξαίρεση κανόνα. Σε συνθήκες δημοκρατίας, τον πολιτικό, σε τελευταία ανάλυση, τον αναδεικνύει η λαϊκή ψήφος. Όσο κι αν διάφορε ελίτ ή τα μέσα μαζική ενημέρωση προσπαθούν άλλου να αναδείξουν και άλλου να αγνοήσουν ή να καταβαραθρώσουν, η εκλογή βρίσκεται στην κρίση των πολιτών. Εάν η κρίση αυτή διαμορφώνεται από διάθεση συναλλαγή και προσδοκία εξυπηρέτηση ιδιωτελών συμφερόντων ή από την πασαρέλα των τηλεοπτικών παραθύρων, τότε ο πολιτικός μας δεν πρόκειται να έχει καμία τύχη. Έχει άλλωστε κανεί σήμερα καμιά αμφιβολία ότι έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Για τα τάρταρα στα οποία βρεθήκαμε με ευθύνη της πολιτικής μας ηγεσία, ευθυνόμαστε ασφαλώς και εμείς οι πολίτες για τα κριτήρια των επιλογών μας διαχρονικά. Ίσως είναι πλέον καιρός να αναθεωρήσουμε αυτά τα κριτήρια με φρόνηση και υπευθυνότητα και να επιδιώξουμε την προσωπική μας ευτυχία μέσω της ευδαιμονίας του συνόλου, καταπολεμώντας το φόβο και την απληστία και επιδιώκοντας την αυτάρκεια και τη φιλία, αξιολογώντας με φρόνηση τις πραγματικές μας ανάγκες και απολαμβάνοντας τις απλές χαρές της ζωής. Ίσως τότε να δούμε επιτέλους και την ανάδειξη επικουρίων πολιτικών. Τι τύχη θα είχε άραγε ένας Έλληνας μουχίκα στην πολιτική αρένα σήμερα, θα μπορούσαμε άραγε να αξιολογήσουμε τον πολιτικό του λόγο, εστιάζοντα πέρα από την ταπεινή του ενδυματολογική του εμφάνιση και το λιτό τρόπο που επέλεξε να ζει, ή θα τον χλεβάζαμε σαν γραφική φιγούρα στην πολιτική σκηνή. Είμαστε άραγε έτοιμοι μετά τόσα χρόνια κοροϊδία από το πολιτικό προσωπικό αυτή τη χώρα, με ή χωρί γραβάτα, να αλλάξουμε νοοτροπία. Όχι. Φοβάμαι πως θα συμφωνήσω μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.